Να δούμε, Έφη, πού στοχεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να δούμε και την τοποθέτησή του χθες σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας όσο δεν προχωρά το θέμα του Φρέντι Μπελέρη. Ναι, Λίνα, χθες το βράδυ βρέθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο ίδιο τραπέζι με τον Έντι Ράμα και όλους τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και ηγέτες των υποένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και ο ίδιος σε αυτό το δείπνο, που έγινε μάλιστα σε βαρύ κλίμα, γιατί έγινε δύο μέρες μετά την απόφαση της αλβανικής δικαιοσύνης να αρνηθεί το αίτημα Μπελέρη να ορκιστεί ως νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, πήρε το λόγο και είπε ότι το θέμα της ανάληψης καθηκόντων από το Φρέντι Μπελέρη, αλλά και του δικαιώματός του σε μια δίκαιη δίκη, δεν είναι θέμα διμέρες ανάμεσα σε Ελλάδα και Αλβανία, αλλά θέμα κράτους δικαίου που αποτελεί την κορονίδα της ενταξιακής διαδικασίας. Είπε μάλιστα ότι ο ίδιος και η Ελλάδα αποτελούν προτεργάτες της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δηλαδή, αμέσως πλην σαφώς απάντησε και στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που είχαν οι δύο ηγέτες στο Βερολίνο, είχε μιλήσει για διμεροποίηση της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ξεκάθαρα, λοιπόν, ότι δεν είναι ένα διμέρες θέμα, είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, γι' αυτό το θέτει και στο τραπέζι το ευρωπαϊκό και φυσικά διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα του Φρέντι Μπελέρη, τότε η Ελλάδα είναι έτοιμη να μπλοκάρει τα επόμενα στάδια, όπως έχει δικαίωμα να το κάνει με το βέτο που έχει ως δικαίωμα σε όλα τα υπόλοιπα στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.